New York Knicks και Πρέσοφ έρχονται αντιμέτωποι για την 8η αγωνιστική της Evolution League εδώ στο Ματζαράκι. Οι New York Knicks με ρεκόρ 3-5 θα βρουν απέναντι στους Πρέσοφ, οι οποίοι μετρούν 4 νίκες και 4 ήττες μέχρι στιγμής. Το τζάμπολ και η πρώτη κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Νομικός Τσορτός, Αντωνουσάκης για το νομικό. Ξανά Αντωνουσάκης. Εκτελεί ο παίκτης των Πρέσο, άστοχος ο νομικός. Και η κατοχή στα χέρια των New York Knicks. Καρακούσης. Τον Πλατανίτη. Κούρος, θα δει έξω το συμπαίκτη του, το τρίποντο είναι άστοχο. Η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Χωρίς σκορ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Από μέση απόσταση η εκτέλεση είναι εύστοχη από τον Καρατζία, ο οποίος ανοίγει το σκορ 2-0 για την Πρέσοφ. Με την ισοφάριση απάντηση από τον Καρακούση. Θα κάνει το 2-2 ο παίκτης των New York Knicks. Δέκα δευτερόλεπτα επίθεση ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Αντωνουσάκης θα δώσει το screen. Νομικός. Εκτός της ισορροπίας στη λήξη του χρόνου θα ευστοχήσει ο νομικός για το 2-4 υπέρ της ομάδας του. Περπακίδης, η εκτέλεση για 3 είναι άστοχη. Το αμυντικό rebound. Στον Αντωνουσάκη. Αυτός θα βάλει πλάτη, γυρίζει, εκτελεί. Στο σίδερο προσπάθεια. Αναπήδηση η μπάλα στο στεφάνι, αλλά δεν κατέληξε στο διχτάκι. Εδώ μια γρήγορη επίθεση από τον Σέιζη, δεν είναι εύστοχη. Επέλεξε να τελειώσει μόνο στη φάση. Αντωνουσάκης. Κάνει λάθος πάσα και ευκαιρία για εφηδιασμό εδώ για τους New York Knicks, η οποία θα φέρει και το καλάθι από τον Καρακούση. Με συγχωρείτε, ο Πλατανίτης ήτανε. 4 όλα στο σκορ της Οπαλία. Βγαίνει από τα screen, η μπάλα στον Αντωνουσάκη. Αυτός βάζει πλάτη τον αντιπαλό του, θα πάρει το φάουλ από τον Πλατανίτη. Θέλησε εδώ ο Αντωνουσάκης να εκμεταλλευτεί τη δύναμή του. Έτοιμος για την πρώτη βολή. Μετά από μια μικρή περιπέτεια η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Εύστοχος στη δεύτερη ο Αντωνουσάκης. Βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του με 4-5. Ωραία, θα παίξουν. Θα βγάλουν τη συνεργασία εκεί οι παίκτες των New York Knicks. Θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Καρακούση. Δύσκολη προσπάθεια, καθώς πιέστηκε αρκετά εδώ ο παίκτης των γηπεδούχων. Αντωνουσάκης αστοχή,
Έρχεται το αμυντικό rebound. Νατανίτης βρίσκει ωραία το συμπαίκτη του και ο Καρακούς θα αφήσει την πάντα στο καλάθι. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ για τους γηπεδούχους. 8-5 το σκορ. 5-30 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βάζει πλάτη, θα πάρει το φάουλ ο Καρατζίας από τον Καρακούση, ο οποίος σηκώνει το χέρι του, παραδέχεται την παράβαση. Ξανά με πλάτη, Μακαρίτης, θα πάρει το φάουλ, δεν θα βάλει το καλάθι. Ωστόσο έχει την ευκαιρία για δύο ελεύθερες βολές. Θυμίζουμε οι New York Knicks προέρχονται από νίκη άνευ αγώνα, ενώ από την άλλη η Πρέσοφ επικράτησε στο τελευταίο παιχνίδι 58-56 στο match κοντά στους Μήνωες. Έτσι και οι δύο ομάδες θέλουν να φτιάξουν ένα σερί νικών ώστε να κλείσουν το 2022 με τον καλύτερο τρόπο. 8-7 μπροστά η New York Fix. Κούρος. Το κόψιμο εκεί στα ίσα. Ευκαιρία για ευνηδιασμό τώρα για τους Πρέσο. Τσορτός. Παίζει με πλάτη ο Μακαρίτης. Τσορτός εκτελεί, είναι άστοχη η προσπάθειά του. Το τρίποντο στο σίδερο από τον Καλπακίδη. Το πίστεψε ο παίκτης των New York Knicks. Ωστόσο δεν δικαιώθηκε. Αντωνουσάκης κάτω από το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ. Κλείστηκε εκεί από δύο αντιπάλους. Ωστόσο κατάφερε να πάει στη γραμμή των βολών. Άστοχη η πρώτη από τον Αντωνουσάκη. Εύστοχη η δεύτερη. Αλπακίδης θα υποδεχτεί την μπάλα. Αλπακίδης βγάζει έξω. Σεΐζης, όλο το δρόμο στα μέσα, καλάθι και φάουλ. Δεκαοχτώ από τον Σεΐζη, ο οποίος ένιωσε αυτοπεποίθηση, πήγε προς τα μέσα, τα βάλε με όλους και τώρα έχει την ευκαιρία για έναν έξτρα πόντο. Αλλαγές τώρα για τους New York Knicks, οι οποίοι έχουν κάμποσα άτομα στο μπάγκο τους, έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα rotation. Σεΐζης άστοχο στην έξτρα βολή. Τρία και 45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στη γωνία. Η εκτέλεση στο σίδερο. Το rebound και η μπάλα στα χέρια του Κουτούζου. Αλπακίδης. Εκτελεί εκτός της οροπίας ο Καλπακίδης και ευστοχή. 12-8.
παίρνει το σκρίνο ο Τσόρτος. Τσόρτος, με συγχωρείτε. Καρατζιάς, η εκτέλεση για τρεις, είναι άστοχη από τον Τσόρτο. Το 12-8 παραμένει. Τρίποντο είναι μέσα. Ο Κουτούζος δίνει τη λύση έξω από τα 6.75 για τους New York Knicks και πάει τη διαφορά στο σύν 7, 15-8. Ξανά στους γηπεδούς που συμπάλα. Σε Ίζης. Στον Κουτούζο, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Ντάκος στον Τσορτό, θα πάρει το σκριν. Ξανά ο Κοντάκος. Τσορτός στη γωνία, η εκτέλεση είναι άστοχη. 1.45 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μπροστά η New York Knicks με 15-8. Αλμπακίδης. Δεν θα περάσει η πάσα του. Κόβει πρέσο. Άστοχο, ένα εύκολο καλάθι χάθηκε εδώ από τον Κοντάκο. Σχεδόν μόνος δικαιοπαίχτης της Πρέσοφ. Δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Σε Ίζης τώρα. Αλμπακίδης θα πάρει το σκριν. Τελειώνει τη φάση, άστοχα ωστόσο. Η μάχη για το rebound. Πάει στα χέρια της Πρέσοφ η μπάλα. 54 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα γίνει το λάθος από τους γηπεδούχου και τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε. Ευστοχή εδώ ο Κοτούζος και θα πάει στην γραμμή των βολών. Έστωχος και στην εκτραβολή. Στους 10 η διαφορά. 18-8 μπροστά η New York Knicks. Αντωνουσάκης στον Καρατζιά, αυτός απέναντι στον νομικό. Κλείνεται από 3. Έχει, θα γίνει τελικά το λάθος. Ο Καρατζιάς δεν υπολογίζει σωστά την πάσα του και έτσι η μπάλα κατέληξε εκτός. 15 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των New York Knicks. Κουράσεις στο πλάι, εκτέλεση στο σίδερο από τον Καραμανόλη. Τελειώνει ο χρόνος, θα μείνει η μπάλα στα χέρια των Πρέσοφ. Τέλος πρώτης περίοδου, 18-8 μπροστά η New York Knicks. Ξεκίνημα στην δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού μας. Η New York Knicks στην επίθεση. Άστοχη προσπάθεια του Κουράση. Τσορτός κατεβάζει. Πάει από τα αριστερά, δυσκολεύεται και από την άμυνα του αντιπάλου του. Η προσποίηση δεν θα φτάσει στο καλάθι. Ο Κοντάκος. Παύλου.
αριστερά για τον Κουράση. Κουτούζος κλείνεται από 2. Rebound από τον Καρατζιά. Δεν τρέχουν οι Πρέσοφ. Ωστόσο θα έρθει το γρήγορο τρίποντο από τον Καρατζιά. Θα μειώσει σε 18-11, στους 7 η διαφορά μετά από αυτό το τρίποντο του Καρατζιά. Θα έρθει η απάντηση από τους New York Knicks, όχι. Βάζει πλάτη. Θα πάρει το φάουλ ο Καρατζιάς. Έπαιξε με πλάτη τον αντιπαλό του. Γύρισε, εκτέλεσε. Και πήρε τελικά το φάουλ. Άστοχο στην πρώτη του προσπάθεια. Άστοχος και στη δεύτερη, ωστόσο θα έρθει τελικά το επιθετικό rebound. Η εκτέλεση αμέσως για 3 και η μπάλα γολεύει στο φάνη. Ο Τσορτός στάθηκε άτυχος σε αυτή τη φάση. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή της Πρέσοφ. Τσορτός ξανά με την μπάλα. Πάει μόνος του την προσπάθεια και θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ, 18-13 το σκορ. Στην γραμμή των βολών τώρα ο Τσορτός. Αστοχή, παίρνει και στο rebound. Αδράνησαν εκεί οι New York Knicks. Δεν τους τιμωρεί ο νομικός. Παύλου. Το τρίποντο άστοχο από τον Κουράση. Ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο οι Πρέσοφ. Καρατζιάς. Μπαλάσκας. Θα πάρει το σούτ, είναι άστοχο. Παλεύει, πιέζει, θα κάνει το φάουλ τελικά. Στην επαναφορά ο Παύλου. Η μπάλα στην κατοχή των New York Knicks. Φιλέτσος. Να δούμε αν είναι χαμηλά ή ψηλά το φάουλ. Χαμηλά τελικά αποφασίζουν οι διαιτητές. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα στην κατοχή του New York Knicks. Παύλου. Μάχες τώρα κάτω από τη ρακέτα. Και έχουμε το λάθος. Δεκαοχτώ-δεκατρία το σκορ. Στο συν 5 οι γηπεδούχοι προσπαθούν να βρουν απάντηση φιλοξενούμενοι. Πώς.
αριστερά τώρα ο Τσορτός. Θα κοπεί προσπάθειά του, καλή άμυνα εδώ από τους New York Knicks. Συγκεκριμένα από τον Κολέτσο. Καρακούσης γυρίζει με δυσκολία, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο Καρακούσης, καθώς είχε μπροστά του πολλά κορμιά. Φάουλ τώρα από τον Καρακούση επάνω στον Καρατζιά. Ξανά στην επαναφορά η μπάλα, καθώς ο Καραμανόλης επενέβη εκεί με το χέρι του και έκοψε την μπάσα. Στη γωνία η εκτέλεση είναι άθλη για τον Μπαλάσκα. Κατανίτης στο σίδερο το τρίποντο, η μάχη για το rebound, καταφέρνει να σώσει ο Πλατανίτης. Παύλου και ο Πλατανίτης θα πετύχει το καλάθι. Ο ίδιος που έσωσε την κατοχή για την ομάδα του, ίδιος σκόραρε για το 22-13. Στις βολές ο Καρατζιάς. Έξω η πρώτη. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Καρατζιάς. Έξω και αυτή. 0 στις 2 για την Πρέσο. Αστοχή ο Πλατανίτης. Έρχεται τελικά το αμυντικό rebound, Τσορτός. Κοντάκος για τον Μπαλάσκα. Τσορτός παίρνει το screen, πάει από τα αριστερά. Καρατζιάς, 2 δευτερόλεπτα, 1 πρέπει να εκτελέσουνε. Της έμεινε η μπάλα στα χέρια, δεν κατάφερε ο νομικός, με συγχωρείτε, να εκτελέσει έγκαιρα. Και έτσι έχουμε ακόμα ένα λάθος για τους φιλοξενούμενους. Καλή άμυνα για τους New York Knicks. 4 και 20 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η εκτέλεση άστοχη από τον Παύλου. Τσορτός πιέζεται ψηλά. Πολύ ωραία συνεργασία και ο Τσορτός θα καταλήξει στο εύκολο lay-up. 22-15. Παύλου έξω η διείσδυση και το καλάθι από τον Πλατανίτη. Παίρνει ξανά την μπάλα, εκτελεί για τρεις ο νομικός στο σίδερο. Παύλου κατεβάζει για τους New York Knicks. Κούρος πάει προς τα μέσα. Δυσκολεύει εκεί ο Μπαλάσκας την άμυνά του και έχουμε αμυντικό φάουλ από τον Κούρο.
Επάνω στον Κοντάκο έγινε το φάουλ. Και έχουμε το time out. Εύστοχος στην πρώτη του προσπάθεια ο Κοντάκος. Άστοχος εύστοχος στη δεύτερη. 24-16. Με το ρολόι να δείχνει 2:50 για το τέλος πρώτου ημιχρόνου. Τούζος. Παύλου. Πετύχει το καλάθι. Η New York Knicks με τον Πλατανίτη. Στις 10 ξανά η διαφορά. 26-16. Για τον Παύλου. Μακαρίτης. Θα πάρει το τρίποντο στο σίδερο. Προσπάθεια του παλεύει για το επιθετικό rebound, ωστόσο η μπάλα βρίσκεται στα χέρια των New York Knicks. Ο Τούζος πάει προς τα μέσα, Πλατανίτης, και έχουμε το φάουλ. Και έχουμε το time out. Στη γραμμή των βολών ο Πλατανίτης. Η μία στο σίδερο. Έχει ακόμα μία ευκαιρία. Μέσα η δεύτερη. Στους 11 η New York Knicks. 27-16. Τορτός. Στην προσπάθεια των φιλοξενούμενων να βγάλουν αντίδραση. Προσπαθεί εκεί ο Αντωνουσάκης, θα πάρει τελικά το φάουλ. Παίζει με την δύναμη ο Αντωνουσάκης, θέλει να το εκμεταλλευτεί στο παιχνίδι του. Και θα πάει τώρα στη γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 2-2 από τον Αντωνουσάκη, αλλά αυτός. Καλπακίδη στο τρίποντο, είναι εύστοχο. 30-18. Τα 4 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σταθερά μπροστά η New York Knicks. Φουρός. Θα γίνει το κλέψιμο και ευκαιρία για εφηδιασμό εδώ. Αστοχή ωστόσο ο Μακαρίτης. Πιάστηκε στην προσπάθειά του. 5 δευτερόλεπτα όλα για τους γηπεδούχους. Σέιζης. 5-4, Καλπακίδη στο τρίποντο, είναι εύστοχο.
Είναι ζεστός ο Καλπακίδης. 33-18. Προηγούνται οι New York Knicks επί της Πρέσοφ στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. New York Knicks στην επίθεση. Καλπακίδης παίρνει το screen. Δίνει ωραία στον Πλατανίτη, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση. 35-18. Ωραία συνεργασία Πλατανίτη-Καλπακίδη. Βήματα τώρα και το λάθος από την Πρέσοφ. Σέιζης. Θα γίνει το λάθος από τους γηπεδούχους. Μακαρίτης θα πάει μέχρι το τέλος, θα πάρει το φάουλ. Έτρεξε εκεί ο Μακαρίτης και πήρε το φάουλ από τον Κούρο, ο οποίος διαμαρτύρεται τώρα για την απόφαση. Παρ' όλα αυτά, ο Μακαρίτης είναι στη γραμμή των βολών. Θα στοχίσει ωστόσο την πρώτη προσπάθεια. Θα στοχίσει και στη δεύτερη, 0-2. Καρακούσης. Καλπακίδης παίρνει το σκρίν από τον Καρακούση. Θα παίξει με τον ίδιο, θα πάρει το φάουλ. Μπροστά οι New York Knicks, οι οποίοι θυμίζουν μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα με 3 νίκες και 5 ήττες. Άστοχος ο Καρακούσης. Καρατζιάς εκτέλεσε τον νομικό, έξω η μπάλα. Μπήκε τελικά. Μας ξεγέλασε το διχτάκι που είναι κομμένο. Φάνηκε σαν η μπάλα να πέρασε εκτός. Δυσκολεύεται να συγκρατήσει ωστόσο, να καταφέρνει. Πρέπει να σουτάρουν εδώ στη λήξη του χρόνου. Ένα δύσκολο τρίποντο, είναι άστοχο από τον Σεΐζη. Να δούμε αν θα μειώσουν κι άλλο οι παίκτες της Πρέσοφ. Φάουλ από τον Σεΐζη, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Καρατζιάς βάζει πλάι τον αντιπαλό του. Το τρίποντο στο σίδερο από τον Μακαρίτη. Δεν καταφέρουν να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα έρθει το καλά που έπαιξε. Άσχημο παιχνίδι μπάλα.
επιστρέφουν τώρα οι παίκτες των New York Knicks. Αντωνουσάκης θέλει πάλι να χρησιμοποιήσει τη δύναμη απέναντι για τρεις. Άστοχος ο Τσοχτός. Γρήγορη επίθεση εδώ από τους γηπεδούχους. Κούρος καταφέρει να σώσει την προσπάθεια. Θα πάρει και το φάουλ. ...35-21 στο συν 14 η New York Knicks. Το Dub Team δεν καταλαβαίνει από Dub Team ο Πλατανίτης. Θα πετύχει το καλάθι. 37-21. Αντωνουσάκης πάλι βάζει πλάτη τον αντιπαλό του. Τσορτός, δύσκολη πάσα, παρακινδυνευμένη, θα γίνει το λάθος. 3-2 τώρα και δεν θα έρθει το εύκολο καλάθι. Ούτε τώρα. Πλατανίτης δεν κατάφερε στην πρώτη προσπάθεια να πετύχει το καλάθι. Ούτε και στην δεύτερη, ωστόσο θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Πρώτη του προσπάθεια. Εύστοχη η δεύτερη, μία στις δύο από τον Πλατανίτη. Σορτός νομικός βγαίνει από τα σκριν. Μακαρίτης, ξανά στο Τζορτό. Πείτε, θα πάει προς τα μέσα. Καρατζιάς είναι άστοχος. Κούρος θα πάρει το φάουλ. Σταμάτησε εδώ ο εχνιδιασμός των γηπεδούχων. Συζητάνε εκεί τη φάση ο Κούρος με το νομικό. Έχουν μια διαφωνία. Δύο ομαδικά για τους New York Knicks. Τέσσερα για την Πρέσοφ. Στο επόμενο φάουλ οι γηπεδούχοι θα εκτελέσουν βολές. Με 5:55 αναπομένου στην τρίτη περίοδο. Σε Ίζης αμαρκάριστος ο Πλατανίτης, αστοχίου. Μακαρίτης εξετάζει τις επιλογές του. Τσορτός. Το τρίποντο, άστοχο. Δεν βρήκε καν στεφάνι η προσπάθεια του Μακαρίτη. Και το 38-21 παραμένει. Έξι δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Σε Ίζη. Έξω στον Καρακούση, εκείνος θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχο. Κοντάκος. Καρατζιάς.
ένα σούτ εκτός ισορροπίας, είναι εύστοχο, 38-23. Ωραία προσπάθεια από τον Καρατζιά σε αυτή τη φάση. Σέιζης εκτελεί πίσω από το σκριν, μέσα με ταμπλό. Σαράντα 23 το σκορ. Υποθέσεις ευνηδιασμού τώρα για τους γηπεδούχους. Επιστρέφουν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Σέιζης κάνει ότι θέλει να πάρει το σούτ και θα το κάνει. Είναι άστοχος ωστόσο αυτή τη φορά. Και έχουμε το time out. Πρέσοφ τώρα στην επίθεση. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον Τζορτό. 3-20 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Τούζος στον Παύλου, 4 δευτερόλεπτα, 3, η εκτέλεση είναι άστοχη. Τζορτός περνάει το κέντρο. Θα πετύχει για το καλάθι ο Τζορτός. Ασίστ από τον Καρατζιά, ο οποίος είδε τον σκοτεινάρχη στα τρέιλερ. 40-25. Παύλου, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πολύ ωραία ασίστ από τον Παύλου και το καλάθι από τον Καραμανόλη. Είδε και τον συμπαίκτη του. Με 2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Εκείνος πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Εύστοχος και στη βολή. Σαράντα 3-25. Στέσουν 18 οι New York Knicks. Θα πετύχει το καλάθι. Προσπαθεί ο Τζορτός για την Πρέσοφ. Το λάθος τώρα από τον Παύλου και αλλαγή κατοχής. 1-50 για το φινάλε της περιόδου. Θα πάρει το φάουλ από τον Κουτούζο. Νομικός εκτελεί για 3 στο σίδερο. Παύλου θέλει να τρέξει. Δεν θα έρθει το καλάθι. Ποντάκος. Ωραία πάσα και το καλάθι από τον Καρατζιά. Πήρε θέση ο Καρατζιάς. Τον είδε στους παίκτες του και θα έρθουν οι δύο πόντοι για το 43-29. Μέσα! 40-26.
26-29. Εκτελεί ο Κουτούζος. Λάθος τώρα για τους φιλοξενούμενους. Παύλου. Καραμανόλης. Το πήρε, είναι άστοχος. Κλέβει τελικά ο Παύλου. Επέμεινε στη φάση, κυνήγησε τον αντιπαλό του και θα πάρει την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα όλα για τους New York Knicks. Κουτούζος, η εκτέλεση για 3 είναι εύστοχη. Κλείνουν και το 3ο δεκάλεπτο με τρίποντο New York Knicks. 49-29 στο σύν 20. Δράση στην τέταρτη περίοδο. 49-29. Σταθερά μπροστά οι New York Knicks, οι οποίοι έχασαν μια διαφορά 20 πόντων. Θα μειωθεί τώρα στους 17 μετά το τρίποντο του νομικού. 49-32. Τρίποντο άστοχο από το Κοντάκο και θα έρθει τελικά το αμυντικό rebound με τον Παύλου να οργανώνει. Εκτελεί ο ίδιος, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Παλάσκα, αυτός θα κάνει έρμπολ. Παύλου, κουράσεις, εκτελεί στο σίδερο η προσπάθειά του. Κορτός τώρα με την μπάλα. Κορτός. Πάει όλο το δρόμο στα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Ο Καραμανόλης έκανε την παράβαση. Πρώτο μαντικό εδώ για τους New York Knicks. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια του Τσορτού. Εύστοχο στη δεύτερη. 49-33. Πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουν να πλησιάσουν οι φιλοξενούμενοι. Φάουλ τώρα πάνω στον Κουράση. Πρώτο ομαδικό και για την Πρεσόφ. Και φάουλ από τον Κουτούζο. Τον δυσκολέψαν οι αντίπαλοι του και τελικά ο Καρατζίας έκανε το φάουλ και ο Κουτούζος πέτυχε και το καλάθι. 51-33. Ξεφεύγουν ξανά οι γηπεδούχοι. Πετυχαίνει και τη βολή. 52-33. Στο σύν 19 παρακαλώ η New York Knicks. Τορτός ξανά κόντρα σε όλους. Θα πάρει το επιθετικό, βρίσκει το κάρι. Η προσπάθειά του και το φάουλ.
Βασιλιά θα πάει στη γραμμή των Βόλων. Στη γραμμή των Βολών τώρα θα πάει ο Καρατζιάς. Εύστοχος στην πρώτη. 52-34. Άστοχο στη δεύτερη, μία στις δύο από τον Καρατζιά. Και Παύλου κατεβάζει. 7-20 για το φινάλε. Κουράσεις. Κουτούζος, 3 δευτερόλεπτα. Θα πάρει την προσπάθεια ο Κουτούζος, υποπίεση. Και έχουμε το φάουλ στο τρίποδο πάνω στο Κουτούζο. Κακή άμυνα από τον Καρατζιά, ο οποίος στο τέλος του χρόνου υπέπεσε στο φάουλ και έτσι δίνει την ευκαιρία στον αντιπαλό του για 3 ελεύθερες βολές. Έξω η πρώτη προσπάθεια του Κουτούζου. Έχει άλλες δύο βολές καθώς το φάουλ ήταν στο τρίποντο. Άσταχος και στη δεύτερη. Εύστοχος στην τρίτη. Ένα πόντο κατάφερε να πάρει από αυτές τις προσπάθειες ο Κουτούζος. Λάθος για την Μπρέσοφ και ξανά η μπάλα στα χέρια του New York Fix. Yeah. 6-50 για το τέλος του παιχνιδιού. 53-34 μπροστά η New York Fix. Κουτούζος. Κουτούζος, προσποιείται. Παύλου, 3-2, η εκτέλεση είναι εύστοχη από τον Παύλου. Θα πετύχει το τρίποντο. 56-34, ξεφεύγει η διαφορά σιγά σιγά. Δεν έρχεται η απάντηση από τον Καρατζιά. Οι δύο πλέον έχει φτάσει η διαφορά με 6 λεπτά να απομένουν. Οι New York Fix βρίσκονται πολύ κοντά στην νίκη. Το τρίποντο άστοχο από τον Κουτούζο. Η μάχη για το επιθετικό rebound θα έρθει από τον Κούρο. Πρέπει να σουτάρουν, θα του μείνει η μπάλα στα χέρια. Ο Κούρος δεν είδε το ρολόι. Μακαρίτης κατεβάζει. Πάρω λίγο εδώ να γίνει το λάθος από τους φιλεξενούμενους. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή τους. Νομικός. Θα πάρει το σούτο νομικός. Αστοχή. Κουρός μαζεύει το rebound. Κατεβάζει και την μπάλα.
Γκατούζος, Κούρος, προσποιείται, θα μπει από τα δεξιά, θα πετύχει το καλάθι, μέχρι μέσα ο Κούρος. 58-34. Ωραία πάσα από τον Αντωνουσάκη και ο Κοντάκος θα πετύχει το lay-up, θα μειώσει 58-36. Επίθεση Πρέσοφ από τα δεξιά, δεν θα έρθει το καλάθι από τον Κοντάκο. Κολέτσος, Κούρος, έχει χώρο, δεν τον εκμεταλλεύεται. Γυρίζει ο Πλατανίτης, πολύ ωραία, δεν θα πετύχει το καλάθι. 3.55 ακόμα για το παιχνίδι μας. Προσπαθεί και θα δικαιωθεί ο Μακαρίτης. 58-38. Στους 20 διαφορά. Πόδι, ανανεώνεται ο χρόνος, 14 για τους New York Knicks. Η εκτέλεση κατευθείαν στο σίδερο. Μαζεύει ο Σέιζης, Καλπακίδη για 3, άστοχο. Μακαρίτης κατεβάζει. Θα γίνει το κλέψιμο και ευκαιρία για εφηδιασμό τώρα εδώ για τους New York Knicks. Κούρος, ωραίο καλάθι. 60-38. Καλπακίδης είναι μόνος του, δεν θα το πάρει, σε Ίζης. Στη ρακέτα η μπάλα, άστοχη προσπάθεια του Πλατανίτη. Εύκολο λάθος εδώ από τους φιλοξενούμενους. Και η μπάλα ξανά στην κατοχή των New York Knicks. Καλπακίδης, Σεΐζη στην κορυφή, ζητάει το screen, το παίρνει, παίζει με το σπέκτ του, κόντρα σε 4 παίκτες και ο Πλατανίτης θα πετύχει το καλάθι. Ξανά λάθος από τον Μπαλάσκα, ο οποίος θα περάσει εκτός. Σεΐζης, παίρνει το σκριν, Καλπακίδης, Πλατανίτης, θα έρθει το καλάθι από τον Καρακούση. 64-38 πλέον, έχει απελευθερωθεί το παιχνίδι των New York Knicks, βρίσκουν πιο εύκολα καλάθια. Αντωνουσάκης για το 64-40.
Το κλέψιμο τώρα από την Πρέσοφ. Μακαρίτης θα πάει όλο τον δρόμο. Θα πετύχει το καλάθι 64-42. Τα δευτερόλεπτα τυπικά, απλά για να μάθουμε το τελικό σκορ. Σεΐζης, δεν θα έρθει το καλάθι από τον Πλατανίτη. 29 δευτερόλεπτα, η New York Fix θα φτάσουν στη νίκη, η οποία θα είναι η τέταρτη στο φετινό πρωτάθλημα. Πλέον θα πάνε σε ρεκόρ 4-5, ενώ αυτή είναι η πέμπτη ήττα της Πρέσοφ, οι οποίοι πλέον θα μετρούν 4 νίκες και 5 ήττες. Νίκη λοιπόν για τους New York Fix, 64-42, εδώ στο Μαζαράκι. Αυτά από εδώ.